Λοιπόν, έχουμε κάνει μια έκκληση προς όλους τους συνδημότες μας. Μετά τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στην Καρδίτσα, στον ομό Καρδίτσας, να μαζέψουμε κάποια πράγματα και να στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εάν θέλετε να κατανοήσετε τι είναι αυτό που λέω, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους. Και σκεφτείτε πώς θα θέλατε εσείς να σας αντιμετωπίσουν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια στην κοινωνία μας. Υπάρχει πρόβλημα. Σε όλη την κοινωνία υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο όμως θα πρέπει να δείξουμε την ανθρωπιά μας. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, Τρίτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, στην οδό Καποδιστρίου, κάτω ακριβώς δηλαδή από το Δημαρχείο το καινούριο, να μαζεύουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω πρωτίστως εσάς, τους συνεργάτες μου, τις κοπέλες που δουλεύουν στο Βοήθεια στο Σπίτι και θα κάνουν όλες αυτές τις συλλογές και θα μπαλάρουν τα πράγματα. Στείλαμε τότε που υπήρχε πρόβλημα στον Εύρο 2 μεγάλες νταλίκες. Αυτές δεν τις έστειλα εγώ. Τις στείλατε εσείς. Τις στείλατε εσείς οι συνδημότες μας. Και αυτό το πράγμα που παρέλαβαν οι στρατευμένοι εκεί, οι αστυνόμοι, οι στρατιώτες, τα παιδιά τα δικά μας εκεί πάνω, ήταν εκείνο το οποίο πραγματικά αισθανθήκατε όλοι σας. Η ευχαρίστηση που ένιωσαν και τα ευχαριστώ που έστειλαν. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και τώρα. Τι είναι αυτά που ζητάμε σήμερα? Ζητάμε κουβέρτες, πετσέτες, σεντόνια, μακαρόνια, ρύζι και γάλα ευαπορέ. Δεν χρειάζονται άλλα πράγματα. Ούτε γαριδάκια, ούτε πατατάκια, ούτε κέτσαπ, ούτε τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, κουβέρτες, από μια κουβέρτα παιδιά ο καθένας. Δεν είναι δύσκολο. Όλοι μπορούμε να διαθέσουμε 25-30 ευρώ που κάνει μια κουβέρτα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι μπορούμε να διαθέσουμε 5 ευρώ για να αγοράσουμε συσκευασίες μακαρόνια και ρύζι. Όλοι μπορούν να διαθέσουν από άλλα 5 ευρώ και να πάρουν 2 κουτιά γάλα. 3. Για τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα πάντα με αυτή τη θεομηνία. Γι' αυτό λοιπόν λεγόμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας. Και να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει αλλού ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να περνάει από το μυαλό και τη φαντασία των ανθρώπων. Δεν ζητάμε λεφτά. Ζητάμε πράγματα τα οποία ό,τι μας δώσετε περισσότερα θα στείλουμε, λιγότερα ούτε μισό. Και εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση ως Δήμος χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενισχύσουμε αυτή τη βοήθεια με κάποια χρήματα από το Δήμο. Και όλοι μας θα βάλουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ζητάω την ανθρωπιά σας, ζητάω τη βοήθειά σας μέχρι την Παρασκευή, συγγνώμη, μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα. Παρασκευή θα φύγει η βοήθεια. Σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη βράδυ, 9 η ώρα, κλείνουμε το φορτηγό όσα έχουμε μαζέψει και την Παρασκευή ξεκινάει για πάνω. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, είναι στο έλεος αυτή τη στιγμή. Πότε θα τα μαζέψουμε? Μετά από 15 μέρες? Τώρα πρέπει να στείλουμε τη βοήθειά μας. Γι' αυτό λοιπόν, από τώρα που θα πάρετε το μήνυμα, όλοι μαζί από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, 3 μέρες, και την Παρασκευή το πρωί, χαράματα, θα φύγει η βοήθεια για επάνω. Η βοήθεια η δική σας είναι πολύ σημαντική αυτές τις δύσκολες ώρες.